Ξεκινώντα ο εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία την ομιλία του, προέτρεψε, κλείνοντα μάλλον την ομιλία του, προέτρεψε να υπάρξει συνενετικό πνεύμα. Από ό,τι φαίνεται από τι τοποθετήσει των μέχρι τώρα εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, ε, ήδη αυτό διαμορφώνεται. Φρόντισαν όλοι, μηδενό εξαιρωμένου, να αποφύγουν τι. Τη σύνδεση τη οντότητα των ενόπλων δυνάμεων δηλαδή τη λειτουργία και τη χρήση τους με την γενικότερη κυβερνητική πολιτική. Γι' αυτό βέβαια υπάρχει λόγος και αιτία, είναι η απόλυτη συμφωνία τους στην αποδοχή της μετατροπής των ενόπλων δυνάμεων σε βολικό βραχίωνα ισχύω των νατοικών δυνάμεων και της εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, υπάρχει η παροιμία των αρχαίων ημών προγόνων που πυκνά συχνά τη χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στη Βουλή γιατί, ε, αν θέλετε, εκφράζει τη σχέση της, των νομοθετημάτων με τις προσδοκίες του ελληνικού λαού και τα βάσανα που τραβάει όδι δεν όρος και έτε και μη. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, κυλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντικάκι. Αυτό είναι και το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα. Τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση καλλιεργούσε προσδοκίες. Τέσσερα χρόνια δεκάδες χιλιάδες τελέχη των ενόπλων δυνάμεων κάθε βαθμού και προέλευσης περίμεναν λύσεις σε προβλήματα που τσακίζουν την καθημερινότητά τους, μειώνουν το εισόδημά τους, ταλαιπωρούν αφάνταστα τις οικογένειές τους. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Προβλήματα που συσσωρεύονται σταδιακά για δεκαετίες. Προβλήματα που γέννησε η πολιτική όλων ανεξαιρέτως των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση σήμερα εφαρμόζει μια τακτική παραπλάνησης. Ξεκινώντας ήδη από τον τίτλο του υποσυζήτηση νομοσχεδίου. Τα ίδια τα στελέχη το επιβεβαιώνουν. Τα στρατόπεδα πλέον κραυγάζουν. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά. αυτό. Από πού να αρχίσει κάποιο. Εδώ και πέντε χρόνια, αν και υπάρχει νόμος που αποζημιώνει την νυχτερινή εργασία των στρατιωτικών με το τεράστιο ποσό των 2,77 ευρώ μητών την ώρα, κανένας και καμία στρατιωτικός δεν έχει λάβει ούτε ένα λεπτό. Και φυσικά καμιά κοινή υπαρκτή υπουργική απόφαση, επί της ουσίας αυτό δεν το αναιρεί. Αποστρατεύονται στελέχη, επαγγελματίες οπλίτες σε ΠΟΠ, λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων. Φεύγουν χωρίς σύνταξη. Ναι, χωρίς σύνταξη. Είναι ντροπή. Οι εθελοντές μακρά θητείας, οι λεγόμενοι εμουθού, έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ανθιπολογαγού από το 19. Τι μισθό παίρνουν μέχρι σήμερα, Μισθό αντιπασπιστή. Και για να καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι δικαιολογημένα δεν γνωρίζουν την ιεραρχία, παίρνουν τον μισθό του προηγούμενου βαθμού από τον που βρίσκονται ε, σήμερα. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται την ομοθέτηση μισθολογικών κλιμακίων, Για να μην προσφύγουν στα δικαστήρια και σας ξεφωνίζουν, Είναι ντροπή. Στελέχη προερχόμενα από ανακατάταξη μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους. Έχουν ως καταληκτικό βαθμό το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Όσοι όμως προέρχονται από οπλίτες πενταετούς υπηρεσίας αντίστοιχα έχουν το βαθμό του λοχαγού. Γιατί γίνεται, σε ένα γίνεται ένας ακταρμάς που τσακίζει την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων στελεχών. Το είπε και προς στιγμήν αναθάρισα ότι θα ακούσουμε και κάτι ορθόν ...από την πλευρά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας... ...οφείλεται στην ε, επιλεκτικά, κατά καιρούς, στα επιλεκτικά κατά καιρούς νομοθετικά δωράκια σε επιμέρους κατηγορίες, Μόνο που θα διαφωνήσουμε μαζί του... ...αυτό το οποίο έρχεται δεν τακτοποιεί, διατηρεί το ίδιο μπάχαλο. Στους οπλίτες βραχίας ανακατάταξης, τα παιδιά για τη λάτσα ...έτσι αποκαλούνται, αποκαλούνται στη ΧΑΚΙΑΡΓΟ... Όλοι αυτοί είναι ξερούμενοι κάθε επιδόματος και αποζημίωσης. Επιμέλεια τέκνων ατόμων με ειδικέ ανάγκες, δικαστικοί συμπαραστάτες, οικογενειακές τραγωδίες που από την κυβέρνηση αντιμετωπίζονται με την κλασική γραφειοκρατική αβελτηρία. Θα δούμε. Δεκάδες προβλήματα για τους απόφατους, απόφητους από ανώτατες στρατιωτικές σχολές επαξιωματικών του ΣΑΣΥ. Ποια μέρη να υπάρχει. Καμία. Πώς επιβεβαιώνεται ο τίτλος. Δεν επιβεβαιώνεται. Η προηγούμενη σταχυολόγηση εργασιακών μαργαριταριών... είναι ενδεικτική του μπάχαλου που έχει δημιουργήσει... η διαχρονική καλλιέργεια αποσπασματικής ικανοποίησης ετοιμάτων... από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Σε αυτό το μονοπάτι περπατάτε και εσείς σήμερα. Δεν έχουμε φυσικά μνήμη χρυσόψαρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοζε την τακτική του απελθέτου από εμού το ποτήριον τούτο. Το Πασόκ, θυμόμαστε πολύ καλά, γέμισε κυρίως τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων με κομματικές ταυτότητες. Κυκλοφορούσαν με αυτές το χέρι. Προκαλούμε τον οποιονδήποτε να έρθει να τα διαψεύσει. Για όλα αυτά και πολλά άλλα θα έπρεπε να υπάρχει ίχνος ντροπής. Δεν υπάρχει όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Όλοι όσοι έχουν βάλει το χεράκι τους στην σημερινή κατάδυα που βρίσκονται τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ακόμη και ο πλέον καλοπροαίρετος αναγνώστης αυτού του νομοθετήματος. Αντιλαμβάνεται από τις πρώτες του γραμμές την κυβερνητική πρόθεση πλήρους άρνησης επίλυσης ακόμα και βασικών διαχρονικών ετοιμάτων των στρατιωτικών. Γνωρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης υπήρξαν 11.245 σχολιαστές αυτού του σχεδίου νόμου. Η συντριπτική πλειοψηφία τους το χαρακτήρισε ανεπιθύμητο. Δεν δίνει λύση σχεδόν σε καμιά από τις διεκδικήσεις των στρατιωτικών και των συνδικαλιστικών τους φορέων. Εδώ όμως προκύπτει και ένα κρίσιμο ερώτημα. Ένα ερώτημα που αποτελεί και το θεμελιώδης υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα δομηθεί οτιδήποτε ρύθμιζε, ρυθμίζει και θα ρυθμίσει τους κανόνες που αφορούν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα ερώτημα που αναμφίβολα απασχολεί τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και συνολικά το λαό. Δηλαδή, ποιο για ποιον και γιατί νομοθετεί. Ας το πούμε εκλαϊκευμένα για να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι ένοπλες δυνάμεις που σήμερα σχεδιάζονται και διαμορφώνονται στις οποίες θα κληθούν να υπηρετήσουν τα στελέχη για τα οποία σήμερα η κυβέρνηση νομοθετεί. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ απλή. Τόσο απλή όσο αυτή εκφράζεται μέσω του γνήσιου λαϊκού πατριωτισμού. Θα είναι, θα έπρεπε να είναι οι ένοπλες δυνάμεις που θα διασφαλίζουν την ακαιρεότητα της χώρας, το απαραβίαστο των συνόρων, την υπεράσπιση των ελληνικών αρχικών δικαιωμάτων και μέχρι εκεί. Τέλος. Είναι όμως έτσι. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σήμερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, όπως και τις νέες συμφωνίες για τις βάσεις, είναι μπλεγμένες βαθύτατα στα επικίνδυνα σχέδια που έχουν στο στόχαστρο τα άλλα εμπειριαλιστικά κέντρα. Έχουν σαφώ μειωμένο προσανατολισμό στην προάσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπάρχει μεθοδευμένη διάθεση πολύτιμη και πανάκριβη στρατιωτική ισχύω στι αποστολέ κυρίω του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν σε στρατιωτικέ αποστολέ και πολεμικέ ασκήσει εκτό συνόρων, σε χώρε στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο και αλλού έχουν στάλει πολύτιμα για την πυραυλική προστασία της χώρας Patriot στη Σαουδική Αραβία, δυνάμεις στο Μάλι είναι δεμένες όσο ποτέ με τις αντίστοιχες ένοπλες δυνάμεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Η αεροναυτική βάση της Σούδας και πολλές άλλες βάσεις έχουν παραχωρηθεί στη ΣΥΠΑ, ώστε από εκεί πλοία αεροσκάφη και στρατεύματα με τον συνεχή ελιμενισμό ναυτικών δυνάμεων όπως και αμερικανικών αεροπλανοφόρων, τη συνεχής πτήσης κατασκοπευτικών και άλλων ε, μέσων σε μαύρη θάλασσα και Ανατολική Ευρώπη να συμμετέχουν στην περικύκλωση της Ρωσίας. Οι Αμερικάνοι ρίχνουν περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια στην αεροπορική βάση της Λάρισας, προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει τα μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη ε, ρέαπερ 9 Reaper της Αμερικανικής Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροσκάφη ενάεριο εφοδιασμού και η ΣΕΡ 135 και η C 135. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτές τις ένοπλες δυνάμεις φτιάχνουν και σε αυτό το έργο πάνε χέρι-χέρι όλες τους μαζί, ανεξάρτητα του ποιο πολιτικό κόμμα βρίσκεται στην εξουσία. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν σχεδιάσει και διαμορφώσει ένοπλες δυνάμεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιθετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Μετατρέπουν τη χώρα σε ένα ξένο πολεμικό ορμητήριο. Τη στοχοποιούν σε ενδεχόμενη αλλά πολύ πιθανή εξάπλωση της πολεμικής σύγκρουσης. Όλα αυτά τα στελέχη των ενοπλών δυνάμεων λόγω εμπειρίας και εκπαίδευσης τα αντιλαμβάνονται με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ήδη στην τελευταία σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε σε πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με βάσανα, ζημιές, θάνατο, καταστροφή, αναφορές επιλέξει δικές του. Το κουκουέ είναι το μόνο κόμμα που και το γνωρίζει το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στι ένοπλε δυνάμει. Ότι στηρίζει εμπεριστατωμένα και σταθερά τι δίκαιε διεκδικήσει του. Στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, έχει καταθέσει εκατοντάδε κοινοβουλευτικέ ερωτήσει αναφορές και παρεμβάσεις για τα προβλήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των αναδεικνυόμενων προβλημάτων και των αντίστοιχων προστάσεων επίλυσής τους έχει ως αφετηρία τα συνδικαλιστικά όργανα των ίδιων των στρατιωτικών. Πρωτοστατεί η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ. Παρότι όμως όλα αυτά... Παρά ότι όμως όλα αυτά βγαίνουν μέσα από τους ίδιους που τα βιώνουν, η κυβέρνηση κοφεύει προκλητικά. Ελάχιστα έχει ικανοποιήσει. Το κυρίαρχο στοιχείο του νομοσχεδίου, το κυρίαρχο στοιχείο του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα, δεν είναι το τι περιέχει, αλλά το τι δεν περιέχει. Αποτελεί διαρκή πρόκληση και προσβολή για την, για την νεολαία της χώρας, για παράδειγμα, η μόνιμη άρνηση τόσο της παρούσας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων να ονομοθετήσουν την αύξηση της, της ουσία μηδενική οικονομική ενίσχυση των στρατευμένων. 8,70 ευρώ το μήνα. Είναι ντροπή. Δεν προχωρά ούτε στο αυτονόητο στην αναγνώριση ως συντάξιμες περίοδου της στρατιωτικής θητείας χωρίς όμως εξαγορά. Αρνείται η κυβέρνηση να λύσει το οικονομικό πρόβλημα των μετακινήσεων των στρατιωτών κατά τη διάρκεια της θητείας που επιβαρύνει τους στρατευμένους. Πρακτικά δίνει συνέχεια στην οικονομική αιμορραγία χιλιάδων ευρώ για κάθε οικογένεια στη διάρκεια της θητείας του παιδιού της. Αρνείται την ικανοποίηση χωρίς καν έστω και στοιχειώδους αναφοράς στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο ε, σχέδιο νόμου. Την αντιμετώπιση της πληθώρας των ιδιαίτερων προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Εδώ έρχεται να κουμπώσει και να κουμπώσουν και τα άρθρα που καθορίζουν την ύπαρξη, το άρθρο μάλλον, που καθορίζει την ύπαρξη και λειτουργία της εθνοφυλακής ως γνωστόν η εθνοφυλακή είναι κομμάτι του ενεργού στρατού, κορμού του στρατού Ξηράς. Ιδρύθηκε το 82, διαδεχόμενο τα αλλής του μνήμη στάγματα εθνοφυλακής αμήνης, τα γνωστατέα, που διαδέχθηκαν, κορδόν η ιστορία, που διαδέχθηκαν το 1948 τις μονάδες ασφαλείας υπαίθρου, τους μάιδες και τα μεικτά αποσπάσματα διώξεων, τους μάδ στελέχη τους όλων αυτών, κυρίως δοσύλλογοι, συνεργάτες των Γερμανών και μέλη ακροδεξιών οργανώσεων. Η δράση τους είχε ήδη ξεκινήσει από την κατοχή. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έχει καταψηφίσει συνολικά τη συγκρότηση, τη δημιουργία φυλακής, εθνοφυλακής και τη λειτουργία της είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το γεγονός ότι σταδιακά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διεκδίκησης για τη δημιουργία μονάδων εθνοφυλακής και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Προτεργάτες αυτών των προτάσεων, τα μέλη των εφεδροπολεμικών οργανώσεων που αναπτύσσονται σαν τα μανιτάρια στην κοπριά αυτό συμβαίνει, σήμερα δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Προνομιακή χώροι ανάπτυξης, συσπήρωσης, εκπαίδευσης και δράσης. Αυτές, αυτά τα εφοδροπολεμικά σωματεία. Ρατσιστών, ξενοφοβικών, φασιστών. Με την πολιτική σας ως κυβέρνηση, δημιουργείται ένα πολύ επικίνδυνο φασιστικό παρακράτος. Τους χαϊδεύετε όλοι σας και οι ευθύνες σας είναι τεράστιες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα σε μια προσπάθεια όσμωσης αυτού του εσμού με οργανικά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων ως κυβέρνηση είχε δεσπίσει το 17 και το έτος εφέδρων και εθνοφυλάκων. Ίσως κάποιος πει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Θα τον διαψεύσει όμως το γεγονός ότι σήμερα η κυβέρνηση ύπουλα διασυνδέει τη σημερινή εθνοφυλακή με το δύσοσμο και σκοτεινό παρελθόν της. Αυτό γίνεται στο άρθρο 77 της παραγράφου 13. Συγκεκριμένα αναφέρει η υπηρετήσαντες στα τάγματα εθνοφυλακής ΤΕΑ Θεωρείται ότι υπηρέτησαν στις μονάδες εθνοφυλακής του άρθρου 62 σήμερα. Γιατί το κάνετε αυτό κύριε Υπουργέ. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το ξέπλυμα κάποιων ακροδεξιών αποβρασμάτων που κατατρομοκρατούσαν την Ήπεθρο τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Το ίδιο επικίνδυνο δίθεν με τη μέθοδο του εθελοντισμού είναι και η θεσμοθέτηση της, συμμετρικ... της συμμετοχής των γυναικών στην εθνοφυλακή. Τώρα, όσον αφορά για το τι έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την επίλυση των θεμάτων που αφαιρούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ξέρουν αυτοί, αλλά και τις θέσεις μας στα ζητήματα που μπαίνουν στο υποσυζήτηση σχέδιου νόμου, λόγω του περιορισμένου χρόνου, ήδη ε, ο διατηθέμενος χρόνος έχει ολοκληρωθεί που είχα, ε, θα τοποθετηθούμε σε επόμενες συνεδριάσεις ε, της, Επιστρο... της Επιτροπής. Επί της αρχής δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.